Έντονη ανησυχία στην αστυνομία για την πορεία τη στήρα 9 στη Λεμεσό ανήμερα του Λεμεσανού Ντερμπή υψηλού κινδύνου από όλων ΑΕΛ. Επιποδό για αποφυγή επεισοδίων η δύναμη. Σύνδεση με τον αστυνομικό μα συντάκτη Θησία Ιωάννου για όλε τι λεπτομέρειε. Θησία, καλησπέρα. Καλησπέρα, ανοιγητά, κυρίε και κύριοι. Σε κάτι περισσότερο από κόκκινο συναγερμό βρίσκονται αρχηγείο αστυνομία και αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Και αυτό γιατί στι 7 το απόγευμα τη Κυριακή θα διεξαχθεί το Λεμεσανόν Τέτοι μεταξύ Απόλωνα και ΑΕΛ. Ένα αγώνα που θεωρείται υψηλού κινδύνου ενώ την ίδια ώρα θα λαμβάνει η χώρα στην πόλη εκδήλωση διαμαρτυρία από του οργανωμένου οπαδού τη Ομόνια 29η Μαου. Η προσοχή τη αστυνομία θα είναι στραμμένη αρχικά στην περιοχή τη Λεωφόρου Νίκου Πατύχη, όπου θα συγκεντρωθούν οι διαμαρτυρόμενοι για να πορευθούν προ το κέντρο τη πόλη, ενώ έχει γίνει ήδη επικοινωνία. Με του διοργανωτέ. Εδώ και κάποια 24 ώρα, νικήτα σε αστυνομική διευθυντική Λεμεσού αλλά και αρχηγείο αστυνομία, απανοτέ είναι οι συσκέψει και το πλάνο δράση που ζήτησε ο αρχηγό τη δύναμη. Η αστυνομία φαίνεται πω έχει στείλει επιστολή στην ΚΟΠ μέσα από την οποία εκφράζει έντονη ανησυχία τόσο για τον τέρπι Λεμεσού αλλά και για τον αγώνα ομόνια Μαου με την Ένωση Νέου Παραλιμνίου και την πορεία διαμαρτυρία που ανακοίνωσε η Θήρα 9. Μετά από τη σχετική επιστολή, η ΚΟΠ απέστειλε επιστολή σε Απόλωνα, Ελ και Ομόνια. 29η Μαου. Να δούμε τι αναφέρει η κάρτα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, σα ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει επιστολή από τον αναπληρωτή αρχηγό αστυνομία, κ. Δημήτρη Δημητρίου, ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2024, αντίγραφο τη οποία επισυνάπτεται στην ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τι ανησυχίε του αλλά και τι δυσκολίε που υπάρχουν στην αστυνόμευση των αγώνων ποδοσφαίρου αλλά και άλλων γεγονότων, όπω στην προκειμένη περίπτωση πορεία φιλάθλων στην ίδια πόλη που διεξάγεται τοπικό ντέρπι. Είναι και η θέση τη Ομοσπονδία ότι τέτοιε ενέργειε και οι εκδηλώσει πρέπει να αποφεύγονται να γίνονται ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μέσα στην ίδια επαρχία και την ίδια σχεδόν ώρα που διεξάγονται αγώνε ντέρπι. Που θα συγκεντρώσουν μεγάλο ογκοφυλάθρον στο γήπεδο αλλά και μετακίνηση μεγάλου ογκοφυλάθρων από την πόλη προ το γήπεδο. Παράκλησή μα προ την Ομόνια 29η Μαου είναι να κάνει έκκληση προ του φυλάθλου τη να αναβληθεί η πορεία των φυλάθλων τη και να διεξαχθεί σε άλλη μέρα που δεν θα επηρεάζει άλλα γεγονότα. Επίση, παράκλησή μα προ τα σωματεία Απόλων και ΑΕΛ είναι να συστήσουν στου φυλάθλου του να δείξουν αυτοσυγκράτηση καη διάρκεια της μετάβασης και αποχώρησής τους από και προς το στάδιο. Οι πληροφορίες Νικήτα μέχρι και πριν από λίγο λένε ότι η πορεία θα διεξαχθεί κανονικά γι' αυτό και οι συσκέψεις στην Αδέλε Μεσού θα συνεχιστούν και αύριο. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνει και ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Ομόνια 29η Μαΐου όπου αναφέρει μεταξύ άλλων αρχικά οι οργανωμένοι απαδοί αποτελούν αυτόνομους οργανισμούς, έχουν δικά του μέλη, συμβούλια και παίρνουν τις δικέ τους αποφάσεις. Έχουμε πάμπολε φορέ τονίσει ότι η πολιτεία θα έπρεπε να τοποθετήσει οργανωμένου οπαδού κάτω από ένα νομικό πλαίσιο, στο οποίο από τη μία θα αναγνωρίζει την ύπαρξή του και από την άλλη σε στιγμέ όπω αυτέ που προέκυψαν τώρα να μπορεί να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία κράτου οργανωμένων και όχι να ζητάει η πολιτεία από την ΚΟΠ και τα σωματεία να κάνουν το διαμεσολαβητή. Κατά δεύτερον, αναφέρει ανακοίνωση 29η Μαου, ειδικά το δικό μα σωματείο με τι αξίε και τι αρχέ που πρεσβεύει δεν θα μπει στη διαδικασία να καλέσει τον οποιοδήποτε να νιώθει την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί για κάτι που αδικείται να αλλάξει ή να αναβάλει τη διαμαρτυρία του. Εκείνο που εννοείται, αναφέρει η ανακοίνωση, ότι κάνουμε κάλεσμα μέσω τη ανακοίνωσή μα προ του φίλου του σωματίου μα είναι όσοι θα παραβρεθούν στην πορεία διαμαρτυρία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να διαμαρτυρηθούν σεβόμενοι τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και κυρίω να μην επιτρέψουν ακρότητε να μαυρώσουν το βασικό στόχο τη διαμαρτυρία. Και πάμε να δούμε φυσικά και το πλάνο τη αστυνομία, γιατί έχει καταρτήσει ένα συγκεκριμέ... συγκεκριμένο πλάνο για το πώ θα κινηθεί τι επόμενε ώρες. Σωστά. Ακριβώ το ναι. πλάνο δράση που ζήτησε ο Στέλιος Παπαθεωδόρου και έλαβε σήμερα στο γραφείο του είναι όπω μαθαίνουμε. 300 αστυνομικοί σχεδόν από όλε τι υπηρεσίε. ΜΑΘ, αντιοχλαϊκό όχημα έαντα, ενώ κέντρο κρίσεω θα λειτουργεί το απόγευμα τη Κυριακή τόσο στην Αδελεμεσού όσο και στο γήπεδο. Κλείνοντα, Νικήτα, να πούμε: Ευχή όλων σίγουρα να μην υπάρξουν παρατράγουδα και οι αρμόδιοι να τρέχουν πίσω από τα γεγονότα και να βλέπουμε πάλι συσκέψεων συσκέψε, Όλοι θυμόμαστε τι έγινε πέρσι τον Μάρτιο μετά τα σοβαρά επεισόδια στο στάδιο Διοτάσο Παπαδόπουλο Ελευθερία, καθώ επίση και τον Σεπτέμβριο του 23 με τα σοβαρά επεισόδια στην Λεμεσό, όπου είχαμε ανακοινώσει μέτρων τα οποία πολλέ φορέ δεν διαφέρουν και πολύ από ανακοίνωση σε ανακοίνωση με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει το Σαββατοκύριακο. Θυσία Ιωάννου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.